Με το άνοιγμα της κάλπης, εμείς είμαστε εδώ για την επίλυση κάθε προβλήματος που θα προκύψει, καθώς και η έφορος δικαστικών αντιπροσώπων στα δικαστήρια. Για μένα τους εφόρους, για μένα τους δικαστικούς αντιπροσώπους, η διαδικασία κύλησε πολύ γρήγορα και εμφανίστηκαν όλοι σε χρόνο απίστευτα γρήγορο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Το ίδιο δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ως προς την άφιξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Επικοινωνήσαμε με όλους τους Δήμους πρωί, επικοινωνήσαμε με τις άλλες περιφερειακές ενότητες και ό,τι αναφέρεται είναι αμεληταίο, θα έλεγα άψογα. Σε σχέση με προηγούμενες κυλάει πολύ πιο ομαλά, ναι. Ασήμαντα. Δηλαδή από ένα τηλεγράφημα σε ένα εκλογικό τμήμα και τώρα κάτι ελλείψεις που έχουν αναφέρει που θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται, τίποτα άλλο. Τη λογική και η καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Εκτιμώ ότι 8 και 20 περίπου είχαμε πάρει τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές στο πρώτο τηλεγράφημα. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι θα έρθει λίγο αργότερα, επειδή έχουμε περισσότερα κόμματα που θα ψηφιστούν περισσότερα κόμματα και ίσως η καταμέτρηση καθυστερήσει λίγο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εφόσον λειτουργήσει το πιλωτικό σύστημα της μετάδοσης των αποτελεσμάτων με τηλέφωνο που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει, ότι το πρώτο δίωρο θα έχουμε σχεδόν την εικόνα. Κορυφαία στιγμή για όλους τους πολίτες και η στιγμή της δημοκρατίας. Νομίζω κρίσιμες και ενδιαφέρουσες εκλογές. Το αποτέλεσμα θα κρίνει και την πορεία της χώρας. Προσωπικά θεωρώ ότι η νέα πορεία της χώρας πρέπει να είναι μια πορεία δημιουργίας, παραγωγής, μια πορεία της χώρας με αισιόδοξη προοπτική, με κοινωνική δικαιοσύνη και φορολογική δικαιοσύνη, και νομίζω αν αυτές τις αρχές τις υπηρετήσουμε και δημιουργήσουμε ένα κράτος δικαίου, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά για τη χώρα. Νομίζω όμως ότι και η Ευρώπη μέσα από αυτές τις εκλογές πρέπει να πάρει ένα μήνυμα, και νομίζω ότι σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, μια και στη Γαλλία αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όλος ο λαός, και ελπίζουμε εξελίξεις αυτές να δώσουν τη θετική προοπτική για τη χώρα. Τώρα σήμερα οι εκλογές διεξάγονται και εδώ στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει πρόβλημα μέχρι στιγμής, δεν έχει μειωθεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε φορευτικές επιτροπές, αλλά όλα τα εκλογικά τμήματα λειτουργούν και πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ όλα θα τελειώσουν καλά και οι κάλπες θα κλείσουν και θα αποτυπωθεί το αποτέλεσμα, που το αποτέλεσμα αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο λαός.